Είναι μια άλλη κάλπη, είναι μια άλλη εκλογική αναμέτρηση και απαιτείται να είμαστε εκεί. Για να τελειώνουμε, εγώ σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση αδυνατόν να σκεφτώ ότι θα ήθελα να πάω. Αυτό το λέω ευθαρσός, Μαρία Διονέλη. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο και του... θα συμφωνήσω, εγώ βέβαια θα είμαι αναγκασμένος να πάω αν γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνω ότι ήδη ο κόσμος έχει κουραστεί πάρα πολύ. Ακριβώς. Είναι αδιανόητο αυτό ότι θα πάμε ενδεχόμενα σε μια άλλη εκλογική αναμέτρηση εστίας της χαλάρωσης κλπ. Αλλάζουν τα δεδομένα, οι συσχετισμοί και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, τι να πω, πας... Κάνεις αυτό που θέλεις να κάνεις, να ψηφίσεις αυτό που θέλεις να ψηφίσεις, αυτό που εσύ πιστεύεις ότι σε αντιπροσωπεύει, σε εκπροσωπεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και έτσι πάμε και προχωράμε μπροστά και τα υπόλοιπα τα παλεύουμε. Είναι λοιπόν ο υποψήφιος του Μάρη 25, ο κύριος Μάριος Διονέλης εδώ στο στούντιο του 984 και σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας άλλα τηλεφωνικά και την υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Γεωργία Μιλάκη. Απαραίτητη η συμμετοχή μας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, να το ξεκινήσουμε, γιατί είναι μια καινούργια. Σε όλες τις εκλογικές. Ναι, είναι μια καινούργια αναμέτρηση. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι η προέκταση της προηγούμενης. Ξέρεις, θα διαφωνήσω λίγο με το αν είναι άδεια η κάλπη. Για την δική μας τουλάχιστον θεώρηση των πραγμάτων, δεν είναι άδεια, με τη λογική ότι έχει φανεί πλέον μια τάση του εκλογικού σώματος πάρα πολύ συγκεκριμένη, η οποία δεν αλλάζει από ό,τι φαίνεται. Εκείνο που έχει σημασία εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ξέρουμε τι κυβέρνηση θα έχουμε, ξέρουμε ότι μάλλον θα έχουμε κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται. Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι τι ακριβώς και σε ποια κατεύθυνση αντιπολίτευση θα έχουμε. Mm. Γι' αυτό για μας είναι σημαντική η κάλπη, πέρα βέβαια από το ότι ο στόχος μας είναι να μπει το μέρα 25 στη Βουλή, το μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, αλλά βάζουμε και ένα πρόταγμα έτσι όπως διαμορφώθηκε το πολιτικό σκηνικό. Με μια αυτοδυναμία που μπορεί να σημαίνει και παντοδυναμία Μητσοτάκη, αν είναι το αποτέλεσμα περίπου εκεί που ήταν και τις προηγούμενες κάλπεις. Και με έναν δεξιό, ακροδεξιό χώρο μέσα στη Βουλή που είναι ενισχυμένος και που μπορεί να είναι ακόμα πιο ενισχυμένος, τότε λέμε ότι οι αριστερές φωνές όπως είναι του Μέρα 25 πρέπει, έχουν ακόμα ένα λόγο παραπάνω να βρίσκονται, γιατί έχουμε μια τετραετία στην οποία θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Καλά, έχουμε ακούσει διάφορα όλη αυτή την περίοδο, αλλά νομίζω ότι και αυτό το οποίο διαμηνύει ο Μητσοτάκης, ότι μπορεί να το εκλάβει κάποιος ως ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα ακροδεξιά τα κόμματα, όταν λέει ότι, ξέρετε, μη ράβετε κουστούμια. Από τη μία στα μέλη του κόμματος του, εκείνους οι οποίοι τέλος πάντων προαλήφονται για τη θέση του Χαλίφη, αλλά και από την άλλη ανεβάζει τους τόνους και αποκαλεί κάποια κόμματα κομματίδια στα δεξιά της παράταξής του, και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θα το πάρει και ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά Στάσου, πριν μου απαντήσεις, να πούμε και ένα καλημέρα στην κυρία Γεωργία Μιλάκη. Καλημέρα σας. Καλή σας ημέρα, κυρία Βουλγεράκη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εδώ στο στούντιο του 984 ο Μάριος Διονέλης, ξεκινήσαμε την κουβέντα λέγοντας ότι ουσιαστικά είναι αναγκαία η παρουσία του κάθε ενός από εμάς στην κάλπη την Κυριακή, να ψηφίσει αυτό που ο καθένας από εμάς πιστεύει, και ξεκινήσαμε λέγοντας και δύο κουβέντες παραπάνω τώρα και μπαίνουμε ουσιαστικά στην ουσία αυτής της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Να ολοκληρώσει ο Μάριος, ο Διονέλης. Κινούμε ανάμεσα στον ελληνικό και στον πληθυντικό. Καλημέρα και στην κυρία Μιλάκη. Την καλημέρα μου φυσικά. Επειδή είναι στο τηλέφωνο, οφείλω να είμαι πιο συγκρατημένος για να έχει περισσότερο χρόνο. Έλεγα λοιπόν, και ίσως είναι και ένα ζήτημα που και εκείνη την αφορά σίγουρα, ότι είπατε για κομματίδια. Δεν τα λέω και εγώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όμως θυμίζω ότι κάποτε κομματίδιο ήταν και το λαός. Και σήμερα το λαός είναι με τα κεντρικότερα υπουργεία της κυβέρνησης. Είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Γεωργιάδης. Θέλω να πω ότι αυτή η ζήμωση στον πέραν της Νέας Δημοκρατίας, πέρα του κεντροδεξιού, μέχρι τα όρια της ακροδεξιάς χώρο, αυτή η ζήμωση που γίνεται
τελικά δεν αποβαίνει σε καλό της κοινωνίας. Και οι απόψεις που έχουν έρθει στο προσκήνιο πλέον δεν είναι από κομματίδια. Ο κύριος Βορύδης λέει ότι οι ιδέες της αριστεράς είναι ελαττωματικές και πρέπει να εκλείψουν. Ο κύριος Γεωργιάδης, η πρώτη δήλωση που έκανε την επόμενη μέρα των εκλογών ήταν να πάμε να αλλάξουμε το Σύνταγμα μόνοι μας και όλοι ξέρουμε σε τι κατεύθυνση. Θέλω να πω ότι υπάρχει μία ζήμωση στην ελληνική κοινωνία που αποτυπώνεται και στο πολιτικό σύστημα, το οποίο πηγαίνει με βήματα άλλοτε μικρά-μικρά και άλλοτε με δρασκελιές μεγάλες προς όλο και δεξιότερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Γι' αυτό λέμε ότι οι αριστερές φωνές, οι πραγματικά αριστερές φωνές, έχει σημασία να είναι στη Βουλή και είναι ένας λόγος παραπάνω, πέρα από την αντιπολίτευση, θα τα συζητήσουμε ίσως, που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια το Μέρα 25 και οι άνθρωποι του, που την ξέρουν οι πολίτες. Και πολλοί σήμερα έρχονται και μας λένε ότι θα είναι έλλειμμα να μην υπάρχει το Μέρα 25 στη Βουλή. Πιστεύετε ότι με κυρία Μιλάκη η εκλογική αναμέτρηση παίρνει ένα οριστικό τέλος σε αυτή την κάλπη που έχουμε μπροστά μας, ότι θα έχουμε κυβέρνηση? Κοιτάξτε, θα έχουμε σίγουρα κυβέρνηση την Κυριακή, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σίγουρα αυτό που θα προκύψει το αποτέλεσμα της κάλπης της Κυριακής είναι μια μεγαλύτερη ευθύνη για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό πρέπει να πω βέβαια ότι σε ό,τι αφορά τα κομματίδια δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία αναφέρθηκε και ο πρόεδρος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό έχει να κάνει με κάποια συγκεκριμένη πολιτική που έχει να κάνει με την ακροδεξιά στην Ελλάδα και η οποία φαίνεται να έχει μια συγκροτημένη πολιτική έκφραση. Δεν θεωρώ ότι ειδικά μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής ότι υπάρχει περιθώριο αυτή τη στιγμή για μια άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα μας. Έχουν πέσει πολλοί οι τόνοι προς αυτή την κατεύθυνση και πραγματικά δεν ξέρω ποια διαδρομή θα έχουν όλα αυτά τα κόμματα που μπορεί και να εισέλθουν στη Βουλή και πώς θα αντέξουν στον χρόνο ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Κυριακής, αλλά έχουν μπει οι βάσεις για να αλλάξει λίγο και η νοοτροπία και η κουλτούρα του πολίτη και του κόσμου, ώστε να κάνει μια συνειδητή πια επιλογή που δεν θα αφορά το θρησκευτικό συνέστημα ή άλλες διαφοροποιημένες πολιτικές, εθνικιστικές, πατριωτικές κλπ. Αλλά μια πολιτική ουσίας που έχει να κάνει με τις βασικές του καθημερινές ανάγκες και όχι με γεωπολιτικά ή άλλες πολιτικές ή θρησκευτικές πεπιθήσεις. Να σας πω τώρα, στη ζωή μας όλα μέσα είναι. Ας πούμε, πριν από λίγο και πριν εσείς είσαστε στο τηλέφωνο, ο κύριος Διονέλης έρθει στο στούντιο. Μιλούσα, ας πούμε, για παράδειγμα, με τον κύριο Μιχελάκη. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών και λέγαμε ότι φέτος παίρνει, ας πούμε, το βραβείο η Πολωνία για την τακτική της, την πολιτική της σε ό,τι έχει να κάνει με τη μείωση των τροχαίων. Την δεκαετία 12-22 μείωσε τα θανατηφόρα τροχαία κατά 47% σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με τη λοιπή Ευρωπαϊκή Ένωση που αύξησε με τα ποσοστά των θανατηφόρων τροχαίων κατά 4% και λέγαμε ότι έλειψε από τις προεκλογικές κουβέντες που αναλωθήκαμε όλοι και από τα προγράμματα των κομμάτων τι σημαίνει οδική ασφάλεια. Ποια μέτρα είναι εκείνα τα οποία σήμερα θα ληφθούν, γιατί εμείς συνεχίζουμε θεωρητικά να μιλάμε, να κουβεντιάζουμε, να τυπώνουμε τις λέξεις, να λέμε ότι θα πρέπει να μπει εκεί η κάθε λέξη. Πριν πάμε στο σχέδιο, δεν έχουμε σχέδιο. Όποια κουβέντα έχει υποθεί μέχρι σήμερα, εγώ θα σας θυμίσω που κάνω το ρεπορτάζ τα τελευταία 8 χρόνια, 9 χρόνια, ξέρετε τι είναι, όλα πυροτεχνήματα, τίποτα δεν έχει πέσει πάνω στο τραπέζι επί της ουσίας. Είναι θέματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε και σαφέστατα η οικονομία είναι μεγάλο θέμα και σαφέστατα τα εθνικά μας θέματα είναι πολύ μεγάλο θέμα και σαφέστατα τα γεωπολιτικά είναι πολύ μεγάλο θέμα, αλλά υπάρχουν και τόσα άλλα επί της ουσίας. Δεν ακούσαμε για πολλά θέματα εκείνο το διάλογο. Είμαστε λοιπόν, έχουμε αυτή τη σκέψη, την οριμότητα για ό,τι δεν ακούσαμε να πάμε στην κάλπη και να αποφασίσουμε τι θα ψηφίσουμε? Αυτό ρωτάω. Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Βελγεράκη, και πραγματικά και για μένα που είμαι ένας νέος άνθρωπος που κατέρχεται για πρώτη φορά στην πολιτική, είναι ένα ζήτημα αυτό του δημόσιου πολιτικού διαλόγου στα πλαίσια της προεκλογικής διαδικασίας όλο αυτό το διάστημα, γιατί αναλωνόμαστε πραγματικά
σε πράγματα και προβλήματα που ενδεχομένως δεν απασχολούν πολύ τους πολίτες, αφήνοντας απ' έξω από την πολιτική συζήτηση πολύ σημαντικά θέματα. Ένα από αυτά είναι και το της οδικής ασφάλειας που θέσατε, αλλά είναι και πάρα πολλά άλλα. Είναι και τα φαινόμενα της βίας, είναι και οι διάφορα ζητήματα τα οποία ούτε καν τα ακουμπήσαμε, δεν ακούστηκε από κανέναν μας μία θέση, μία λύση σε αυτά τα θέματα που απασχολούν πραγματικά τους πολίτες. Ναι, πέρσι στην Ευρώπη χάθηκαν περίπου 20.600 άνθρωποι. Και αυτό είναι αυξημένο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, κατά 3-4%, όπως πολύ σωστά είπατε. Για την Κρήτη, εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα αφορά και το δικό μας δίκτυο, που εξακολουθεί να είναι σε αυτή την κατάσταση που ήταν τα τελευταία 50 χρόνια, και επίσης έχουμε και την κουλτούρα, αν θέλετε, του κριτικού, που έχει την τάση και να κάνει μεγαλύτερη κατάχρηση αλκοόλ και να μην οδηγεί σωστά κλπ. Όλο αυτό είναι ένα ζήτημα που ξεκινάει από την παιδεία, ξεκινάει από την εκπαίδευση. Μιλάμε για την παιδεία και αναλωνόμαστε μόνο στο πόσα σχολεία έχουμε και στο πόσους καθηγητές προσλάβαμε, αλλά δεν καθόμαστε να δούμε τα προγράμματα εκπαίδευσης. Και αν υπάρχουν σχολεία τα οποία μπορούν να στέκονται για πολλά χρόνια στα ποδάρια εδώ πάνω για να φιλοξενούν μέσα τα δικά μας τα παιδιά, έτσι. Ακριβώς. Σίγουρα δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας στην Ελλάδα. Πάντως, κυρία Μιλάκη, μέσα σε όλα αυτά τα οποία αναφέρεται αυτή την ώρα, ξέρετε που πάει το μυαλό μου? Ότι τουλάχιστον προσωπικά, γιατί εσείς είσαστε βέβαια ενημερωμένοι, δεν το συζητάω, αλλά και μου το αποδείξατε και με τα στοιχεία σε ό,τι έχει να κάνει με τα τροχεία πριν από λίγο. Αλλά εμένα τα δικά μου τα αυτιά σε δύο προεκλογικές περιόδους, ό,τι δεν συζητήσατε εσείς, που υποτίθεται είσαστε τα κόμματα τα οποία ήταν μέσα στη Βουλή, τα κόμματα τα οποία είναι μέσα στη Βουλή, το έχουν πάρει και το έχουν κάνει σημαία τους στα μικρά τα κόμματα. Βία, με διαφορετικότητα, οδική ασφάλεια κλπ. Μικρότερα κόμματα τα έχουν πάρει και τα έχουν κάνει σημαία τους. Ό,τι εσείς αφήσατε απ' έξω. Και το λέω και σε εσάς και το λέω και στο Μάριο το Διονέλιος Μέρα 25. Αν θέλετε. Να ολοκληρώσει μόνο η κυρία Μιλάκη. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα των τελευταίων ημερών. Γιατί τα μικρότερα κόμματα, όπως πολύ σωστά γνωρίζετε κι εσείς, άρχισαν να ακούγονται και να μιλάνε περισσότερο τον τελευταίο μήνα μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Στο διάστημα αυτό, σαφώς δεν μπορούσαν ενδεχομένως να ασχοληθούν με σημαντικά ζητήματα της κεντρικής πολιτικής και στόχευσαν σε άλλα θέματα. Είναι πάρα πολύ σωστό. Εγώ δεν θα το σχολιάσω αρνητικά. Παρόλα αυτά, τα μικρότερα αυτά κόμματα και με την πολιτική που προσβεύουν θεωρητικά δεν μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή στη χώρα. Χρειάζονται πιο σημαντικές πολιτικές. Αυτές οι πολιτικές είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, ακόμα και σε ό,τι αφορά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως είναι η ΛΟΑΤΚΙ, όπως είναι η οροθετική, όπως είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση ακόμα και στο να δουλέψουν στο δημόσιο μέχρι σήμερα και τους δώσαμε τη δυνατότητα αυτή. Αρχίζει λοιπόν, το είδατε και από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να αλλάζει τελείως ο πολιτικός διάλογος, να στρέφεται πολύ προς τους νέους, να στρέφεται πολύ προς ομάδες οι οποίες είχαν απομονωθεί, είχαν περιθωριοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και τώρα είναι άνθρωποι με τους οποίους τους κοιτάμε στα μάτια και συνομιλούμε μαζί τους ευθέως και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε σε όλα τους τα θέματα και σε όλα τους τα προβλήματα. Μία νοτελεία. Κύριε, ναι, Διονέλη. Κοιτάξτε, καταρχάς έβαλε αρκετά ζητήματα η κυρία Μιλάκη. Θα έρθω στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Λίγο να κλείσουμε το θέμα με την ακροδεξιά, επειδή βλέπω ότι η Νέα Δημοκρατία, και το χρησιμοποίησε και η κυρία Μιλάκη, έχει ως μεγαλύτερο επιχείρημά της ότι καταδικάστηκε επί των ημερών της η Χρυσή Αυγή. Δείτε όμως, έχει αυτή τη στιγμή έναν Κασιδιάρη, ο οποίος κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη φυλακή. Ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό? Πιάνει η αστυνομία ένα πιτσιρικά, ας πούμε, που έχει μια δόση πάνω του χασίς ή κάτι τέτοιο και δεν ξαναβλέπει το φως του ήλιου. Και ο Κασιδιάρης ως εγκληματική οργάνωση, για οποιοδήποτε, έναν τζαντάκι, δεν λέω ότι καλώς τον πιάνει και τον, εντάξει, αλλά τέλος πάντων βλέπεις ότι σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της δικαιοσύνης δεν έχει το παραμικρό δικαίωμα. Και ο Κασιδιάρης κάνει προεκλογική εκστρατεία μέσα από τη Βουλή. Λοιπόν,
θέμα οδικής ασφάλειας. Προφανώς δεν συζητήσαμε. Προφανώς εξαντλήθηκε ο διάλογος στο θέμα του ΒΟΑΚ, που σίγουρα θα διαφωνήσουμε με την κυρία Μιλάκη για το θέμα των διοδίων. Ξέρετε, έχει έρθει η αίσθηση ότι μόλις θα πληρώσεις κριτικέ για να αποκτήσεις ένα δρόμο της προκοπής, τελείωσαν όλα τα προβλήματά σου. Δεν χρειάζεται ούτε οδική ασφάλεια, ούτε εκπαίδευση, που πολύ σωστά είπε η κυρία Μιλάκη, δεν χρειάζεται τίποτα. Μόνο πλήρωνε για να έχεις έναν αξιοπρεπή δρόμο, και πλήρωνε ακόμα και για να πας από τη μία πλευρά του Ηρακλείου στην άλλη. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να κάναμε θεματικές συζητήσεις σε αυτές τις εκλογές. Μία συζήτηση, μία ώρα, δύο ώρες, μόνο για το θέμα οδικής ασφάλειας. Το πρώτο θα πράγμα. Θα σας διακόψω μισό λεπτό. Κρατήστε τις παρατηρήσεις σας, τις κάνετε, κυρία Μιλάκη. Θα σου πω μόνο, αγαπητέ κύριε Διονέλη, και θέλω να τα ακούσει και η κυρία Μιλάκη. Αρχή της προεκλογικής πρώτης περίοδου. Μιλάω με τον πολύ γνωστό σε όλους μας και αγαπητό καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Νικό Παπαδάκη, ο οποίος λέει το εξής. Αναρωτιέμαι, την έχω κρατήσει αυτή τη φράση του. Αναρωτιέμαι εάν σε αυτή την προεκλογική περίοδο θα ακούσουμε εκείνα τα σοβαρά και τα μεγάλα για την ανάπτυξη και τη ζωή μας, τα οποία συνήθως δεν ακούμε. Μακάρι αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ήταν διαφορετικά. Ξέρετε όμως κάτι, δεν ήταν διαφορετικά ούτε πριν τις εκλογές. Εγώ θα σας πω ότι, και το αναφέρω και στην κυρία Μιλάκη, το γεγονός ότι για πολλά χρόνια η Κρήτη, ξέρετε, στην Βουλή υπάρχει μια επιτροπή οδικής ασφάλειας που συμμετέχουν κάποιοι βουλευτές, τουλάχιστον να βάζουν τα ζητήματα αυτά. Και με την σημαντική παρουσία και των μικρών κομμάτων, και αδικεί η κυρία Μιλάκη το πολιτικό σύστημα, διότι τα κόμματα, αν μόνο τα μεγάλα κόμματα μπορούν, ξέρετε, να αποφασίσουν. Ξέρετε, κάθε πότε συνεδρίαζε, επειδή ήμουν σε άμεση επαφή με αυτή την επιτροπή, μόνιμη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής. Μια φορά στο εξάμεινο. Ναι, ξέρετε ότι δεν είχε κριτικούς βουλευτές για μεγάλο διάστημα. Όχι. Για μεγάλο διάστημα. Είχε και στην προηγούμενη, στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο και σε αυτή την. Όχι, στην προηγούμενη κυβέρνηση και σε αυτή την κυβέρνηση ήταν δύο. Ήταν ο κύριος Βαρδάκης και ήταν και ο κύριος Λογιάδης. Στη δεύτερη όμως φάση. Θυμάμαι τον σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα, που είναι οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα παιδιά τους, να λέει επί χρόνια, και θα σας πω και επί ΣΥΡΙΖΑ και στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ότι αυτή η επιτροπή δεν είχε ούτε έναν κριτικό βουλευτή. Στη συνέχεια είχε. Θέλω να πω ότι το θέμα πραγματικά δεν το έχουμε αντιμετωπίσει. Όπως το ζήτημα της βίας, για παράδειγμα, που είπε η κυρία Μιλάκη. Επίσης. Και συμφωνώ απόλυτα. Ξέρετε, όταν αποφάσισα ότι θα κατέβω στις εκλογές, με κάποιους συνεργάτες είπαμε να φτιάξουμε ένα site, ένα δεκάλογο, εν πάση περιπτώσει, να ανεβάσει τις θέσεις σου, σαν Μάριος Διονέλης. Έβαλα τότε το ζήτημα ενδοοικογενειακή βία στην Κρήτη, ειδικά στην Κρήτη. Το ζήτημα της μαγκιάς, της λεβεντιάς, αυτού το καπετανιλίκι. Ζητήματα που τα βλέπουμε κάθε μέρα στο αστυνομικό δελτίο. Και μου είπε κάποιος συνεργάτης τότε ότι, καλά, γράψ' το να είναι στο site, αλλά ούτε μία φορά δεν θα ερωτηθείς. Και είχε απόλυτο δίκιο. Ποτέ δεν ερωτήθηκα γι' αυτό. Γιατί δεν μπήκαμε σε μια συζήτηση. Γιατί ξέρετε κάτι, ότι αυτό κάνει και τζις. Και το λέω και τώρα προεκλογική περίοδο. Βέβαια. Και σου λέει ο κριτικός που σε ακούει, όχι, δεν πιστεύω να έχεις να πεις κάτι κακό για τους κριτικούς. Και αρχίζει να μπαίνει όλο το πολιτικό σύστημα σε ένα κανάλι, ότι έλα, μιλήσουμε λίγο για την οικονομία, για τις Δήμητρες, για το μεταναστευτικό, για τα εθνικά. Διότι είναι πιο γενικό. Και άσε τώρα, μην πούμε καμιά κακή κουβέντα για τους κριτικούς, που έτσι κι αλλιώς πήγατε να δείτε το δικαστικό, το πινάκιο, για να δείτε τι υποθέσεις έχει κάθε μέρα στα δικαστήρια Ηρακλείου για ενδοοικογενειακή βία, για βιασμούς εις βάρος παιδιών, για. Εδώ στον τόπο που ζούμε. Και είναι ένα τεράστιο ζήτημα δίπλα μας. Μα αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα, ότι έχουμε πάντα το δάχτυλό μας και δείχνουμε άλλες περιοχές στο χάρτη πάνω και ξέρουμε τον εαυτό μας. Ορίστε, κυρία Μιλάκη. Λοιπόν, πραγματικά, επειδή είναι ένα ζήτημα και τα δύο αυτά που θέσατε σήμερα, και το ζήτημα της οδικής ασφάλειας και το ζήτημα της ενδοκοινωνικής βίας, πράγματα τα οποία με ενδιαφέρουν προσωπικά και με τα οποία ασχολήθηκα όσο μπορούσα και όσο περνούσα από το χέρι μου και μέσα από την περιφέρεια Κρήτης. Σε ό,τι αφορά τα τροχαία, θα πρέπει να πούμε ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή το 70% των συνολικών θανάτων γίνονται σε αστικές περιοχές, κυρία Κτηράκη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν έχει να κάνει μόνο το δικό δίκτυο
οι πεζοί, οι ποδηλάτες, οι χρήστες μηχανοκίνητων δικύκλων, αυτοί που είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου, είναι αυτοί. Και περιφερειακούς δρόμους. Αστικές περιοχές και περιφερειακούς δρόμους. Ακριβώς, ακριβώς. Σε περιφερειακές οδούς, σε αστικές οδούς, σε αστικές περιοχές γίνονται τα μεγαλύτερα ποσοστά των τροχαίων ατυχημάτων αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Φανταστείτε τι οδικά δίκτυα έχουν εκείνοι, τι έχουμε εμείς. Και όμως και εκεί υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Άρα έχουμε να κάνουμε στις αστικές περιοχές η θάνατη των χρηστών αυτών των οχημάτων, εν πάση περιπτώσει, που αφορούν το κλείστον των ατυχημάτων και εμπλέκονται με αυτοκίνητα, με φορτηγά, με δίκυκλα κλπ. Είναι η ανάγκη βελτίωσης όχι μόνο του ΒΟΑΚ, όχι μόνο του περιφερειακού δικτύου, αλλά και εντός των πόλεων. Τα οποία οδικά δείκτε εντός των πόλεων και το ξέρετε κι εσείς για την πόλη μας, για το Ηράκλειο, πόσο άθλια είναι αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές. Κάθε μέρα περνάω από την Λεωφόρο Δημοκρατίας έξω από το Κουμάκι. Εκεί πέρα είναι τρέμο όταν βλέπω δίκυκλα να χοροπηδάνε στο δρόμο από την άσφαλτο η οποία έχει κατηζάνει και έχει ακόμα. Καλά, σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική μας συμπεριφορά και την κυκλοφοριακή μας συνείδηση, αφήστε το. Σας δίνω το λόγο, κυρία Μιλάκη, γιατί διέκοψα τη σκέψη σας, το λόγο σας, για να πάω στα διαφημιστικά μηνύματα πριν από λίγο. Λέγαμε λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, την ενδοοικογενειακή βία. Η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ήταν η πρώτη που θέσπισε το Γραφείο Ενδοοικογενειακής Βίας στα αστυνομικά τμήματα και ασχολήθηκε με αυτά τα ζητήματα και μέσω του κινήματος του MeToo και μέσω όλων αυτών των προβλημάτων που αναδείχθηκαν στην ελληνική κοινωνία. Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, τα στοιχεία που έχουμε σήμερα εμείς στη διάθεσή μας είναι τρομακτικά. Έχουμε περίπου 300 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας για το 2022 και μέσα στους λίγους μήνες που διανύουμε το 2023 τα περιστατικά αυτά φαίνεται να πολλαπλασιάζονται και γίνονται και όλο πιο άγρια, να το πω, όλο πιο επικίνδυνα. Είδαμε την γυναίκα με τις 14 μαχαιριές, είδαμε τόσο φοβερά και τρομερά πράγματα. Επίπεδο Κρήτης έχουμε... πάντα, έτσι, αυτή η αύξηση, γι' αυτό μιλάτε, ναι. Έχουμε σε επίπεδο Κρήτης ακριβώς. Έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις, έχουμε διοργανώσει πολλές ημερίδες, έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα ενημερωτικά για το κοινό. Έχουμε δεδομένα επιστημονικά και μέσω του ΕΛΜΕΠΑ, τη Σχολή Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ και την κυρία Παπαδακάκη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Για την σεξουαλική κακοποίηση των εφήβων, για τα ποσοστά κακοποίηση των γυναικών και των ηλικιωμένων στην Κρήτη, τα οποία πιστέψτε με είναι πολύ υψηλά τα νούμερα και σίγουρα οι θήτες είναι πάντα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο στενό οικογενειακό περιβάλλον και εν πάση περιπτώσει πρέπει να δούμε πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα γιατί αποτελούν ένα τεράστιο πρόβλημα της ελληνικής αλλά και της τοπικής κοινωνίας. Μα εδώ, κυρία Μιλάκη, και το ξέρετε επίσης πάρα πολύ καλά και εγώ μπορεί να πετάγομαι από το ένα θέμα στο άλλο. Επίσης δεν συζητήσαμε, το λέω και σε εσάς, το λέω και στον κύριο Διονέλη, εμείς οι δύο στο στούντιο του 1984, κυρία Μιλάκη, είχαμε κάνει μια συζήτηση, αλλά ξέρετε μετά υπό το βάρος όλων των υπόλοιπων εξελίξεων δεν το επαναφέραμε εδώ. Μιλάμε τα τρία τελευταία χρόνια αναφορικά με την επισήμανση των τροφίμων, τις χρωματιστές ενδείξεις, την προσπάθεια που γίνεται από το ΑΡΕΠΟ και συνεχίζει να γίνεται εδώ η δικιά μας η αντιπεριφερειάρχης πρωτογενής τομέα το είχε τσιμπήσει πριν από 3 χρόνια και δίνεται πραγματικά ακόμα μέχρι σήμερα ένας μεγάλος αγώνας. Πάμε σε αδειοδοτήσεις σε ό,τι έχει να κάνει με την διατροφή μας και με τα έντομα. Χθες βγήκε η είδηση ότι για πρώτη φορά οι ρυθμιστικές αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκριναν την πώληση κοτόπουλου που παρασκευάζεται από ζωικά κύτταρα σε εστιατόρια και τα σούπερ μάρκετ και κανένας δεν μιλάει για όλα αυτά τα θέματα. Μιλήσαμε, έχετε δίκιο κύριε Μιλάκη, δεν μίλησε κανένας μας για όλα αυτά. Κύριε Διονέλη, μιλήσαμε, όχι δεν μιλήσαμε. Μας ένοιαζε ποιες ήταν οι συμμαχίες, μας ένοιαζε ποιο ήταν το πολιτικό πρεστίζ του καθενός, μας ένοιαζε η υψηλή πολιτική και όλα αυτά που έχουν να κάνουμε με τη ζωή μας, τα αφήσαμε στο πλάι. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, κυρία Δουλγεράκη, μιλήσαμε και για αυτά, όχι σε τέτοιο βαθμό όσο θα θέλαμε και όσο θα θέλαμε και εγώ και ο κύριος Διονέλης, που επαναλαμβάνω, είμαστε δύο άνθρωποι που κάθε μέρα είναι με
μέσα στην κοινωνία και ασχολούνται με όλα αυτά τα προβλήματα και τα συζητάμε σχεδόν καθημερινά μέσω της δουλειάς μας, μέσω της ενασχόλησής μας με την αυτοδιοίκηση. Σαφέστατα, και εσείς και σαν γιατρός και σαν ογκολόγος έχετε ένα παραπάνω λόγο να βλέπετε λίγο παρακάτω πράγματα που γίνονται. Ακριβώς. Δεν είναι σημαντικά να μιλάμε καθόλου. Αλλά όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, η πολιτική συζήτηση στα πλαίσια μιας προεκλογικής περίοδου στέκεται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με τις συντάξεις, με τις μισθούς και όλα αυτά τέλος πάνω που είναι θέμα χάρακτηρα πολιτική για τα επόμενα 4 χρόνια, που δεν είναι όμως υποδέστερα αυτό που συζητάμε σήμερα. Είναι τα πιο σημαντικά. Ακριβώς. Είναι η ζωή μας. Εγώ θα σας πω ότι και την επόμενη μέρα των εκλογών, ενώ συμφωνώ απολύτως, έτσι, ότι ουσιαστική κουβέντα για πολύ σοβαρά ζητήματα δεν κάναμε. Και η κυρία Μιλάκη ως γιατρός, θα τολμούσα να πω και εγώ ως δημοσιογράφος, είναι θέματα που τα έχουμε αναδείξει. Και έχεις ένα στίχημα τώρα μπροστά σου στην επόμενη Βουλή, ως κοινωνία, ως, και ως media στο δικό μας το χώρο, αλλά και ως κοινωνία. Θα μπουν αυτά τα ζητήματα, γιατί δεν τελειώνει η ζωή μας το βράδυ των εκλογών. Κάποιοι θα είναι στη Βουλή, κάποιοι δεν θα είναι στη Βουλή. Κάποιοι θα ασκούν εξουσία, κάποιοι θα κάνουν αντιπολίτευση. Και λέω τώρα, φαντάζομαι, μου έχουν πει πολλοί, φαντάζεσαι τον εαυτό σου βουλευτή, αφού κατέρχεσαι τώρα, βγήκα και πρώτος στο ψήφο, μπορεί να έχω μία οπτική για το. Τι στο καλό θα κάνεις. Ή να σας το θέσω αλλιώς. Και στην κυρία Μιλάκη το λέω. Υπήρχαν κάποιοι που μου είπαν, μήπως η δουλειά σου ως δημοσιογράφος ήταν πιο χρήσιμη. Μήπως το να κάνεις ένα ρεπορτάζ να το διαβάσει στην εφημερία των συντακτών που δουλεύω εγώ, όλη η Ελλάδα, είναι πιο χρήσιμο από το να πας να κάνεις μια ερώτηση στον Υπουργό για τη σήμανση των τροφίμων, για την οικογενειακή βία. Και είπε ότι αφού μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, θα οραματιζόμουν τον εαυτό μου έναν άνθρωπο που να είναι πραγματικός εργάτης σε αυτό. Και να τα βάλει, δηλαδή να κάτσει αύριο το πρωί, αν είμαι τη Δευτέρα βουλευτής, να έρθουμε και εδώ και μαζί και να κάτσουμε να κάνουμε μία λίστα. Και να δούμε, ρε παιδί μου, σε ποια 10 ζητήματα μπορείς να φανείς χρήσιμος. Και νομίζω ότι και η κυρία Μιλάκη ως νέος άνθρωπος με την ίδια λογική θα πηγαίνει. Άρα δεν τελειώνουμε την Κυριακή. Ναι, συμφωνώ ότι δεν τα συζητήσαμε. Όμως το να είσαι στη Βουλή, το να έχεις ένα βήμα, το να έχεις την δυνατότητα παρεμβάσεων, ακόμα και αντιπαράθεσης, διαμάχης, διαλόγου πολιτικού, να τσακωθείς που να πάρει ευχή για κάποια πράγματα, είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έτσι παρέχεις υπηρεσίες στον πολίτη τελικά. Αυτό δεν περιμένει από εμάς. Δηλαδή, τι περιμένει από έναν βουλευτή, είτε της συμπολίτευσης είτε της αντιπολίτευσης, κάποιος που έρχεται να μας ψηφίσει, και εμένα και την κυρία Μιλάκη. Ωραία, τον βγάλαμε βουλευτή, τον έχουμε και να τον καμαρώνουμε και να πηγαίνει μετά στα θυρανίξια και στις, πώς το λένε, εκδηλώσεις τις εορταστικές. Αυτό είναι ο ρόλος του βουλευτή. Άρα λοιπόν, επειδή κάνουμε αυτή τη συζήτηση, έχει μέσα ένα στοιχείο αυτομαστίγωσης, αλλά δικαίως, γιατί όντως έχετε δίκιο. Αλλά ας μην το μηδενίσουμε το κοντέρ. Την επόμενη μέρα έχουμε να κάνουμε πάρα πολλή δουλειά. Και εγώ και η κυρία Μιλάκη και θα έλεγα και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε ή τουλάχιστον είναι κάτι μέσα που σε καίει και λες έχω κάτι να κάνω. Δεν πήγες, δεν ξύπνησες ξαφνικά και είδες τον εαυτό σου βουλευτή, γιατί είδες τη σκιά σου μεγαλύτερη από τον πόη της πραγματικά. Κυρία Μιλάκη, ναι, ορίστε, πάνω σε αυτό θέλετε κάτι να πείτε. Απολύτως θα συμφωνήσω με τον κύριο Διονέλη. Και θα πρέπει να πω ότι αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να πλυνόμαστε σε ένα γυάλινο πύργο εφησυχασμού, αυταρέσκειας, και οι βουλευτές και όλοι οι πολιτευτές, και στο τέλος της ημέρας αυτό που παράγουμε να μην είναι αυτό που πραγματικά είχαμε οραματιστεί. Δεν έχει να κάνει με το ποιος εκλέγεται τελικά, ακόμα και η δική μας συμμετοχή, αυτό που δεν είναι εξελέγεται στις εκλογές αυτές ή στις επόμενες, έχει πολύ μεγάλη αξία, γιατί θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε παρόντες, θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε φωνή και να πιέζουμε όσο μπορούμε για να γίνονται καλύτερα τα πράγματα. Mm-hmm. Δεν είναι δυνατόν όλο αυτό το σύστημα, το πελατειακό, να το πω εντός εισαγωγικών, των σχέσεων μεταξύ της κοινωνίας και των πολιτικών, να συνεχίσει να υφίσταται με τον τρόπο που υφίσταται σήμερα. Είμαστε στο 2023, προχωράμε μπροστά, όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν, να είχαν αλλάξει χτες, αλλά δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα, επομένως όλα γίνονται με πιο αργούς ρυθμούς. Θα πρέπει όμως και εμείς όλοι, και εμείς που δεν είχαμε την ευκαιρία να εκλεγούμε βουλευτές σε αυτήν τη διαδικασία, να πιέσουμε εκείνους που βρίσκονται στο Κοινοβούλιο για να κάνουν περισσότερα πράγματα. Και ο καθένας μέσα από το δικό του το μετερίζει, σαφέστατα.
ήταν μια προεκλογική περίοδος η συγκεκριμένη που δεν δώσαμε επίσης πολύ μεγάλη σημασία, αλλά καλά νομίζω κάναμε και δεν το δώσαμε, λέω εγώ, στο τι έβγαιναν και έλεγαν οι δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Η Νέα Δημοκρατία τόσο, ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο, το ΠΑΣΟΚ τόσο, τα μικρότερα κόμματα τόσο. Δηλαδή, ακόμα και να το διαβάζαμε, το προσπερνούσαμε. Φταίει το γεγονός ότι πέσαν έξω, ας πούμε, στην πρώτη προεκλογική αναμέτρηση, ξεκινάω από εσάς, κύριε Διονέλη, ή τελικώς φταίει το γεγονός ότι εγώ θα πάω να ψηφίσω, ότι με νοιάζει τι μου λες? Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με τις δημοσκοπήσεις. Σοβαρότατο ζήτημα μεθοδολογίας, ζήτημα εντιμότητας, ζήτημα. Εδώ είδαμε εταιρεία δημοσκοπήσεων που πληρώνεται με χωματουργικές εργασίες. Προφανώς έπεσαν έξω. Θα σας έλεγα ότι το ΜΕΡΑ25 έπεσε θύμα των δημοσκοπήσεων, γιατί εμάς μας έδειχναν μέχρι 5%. Και ξαφνικά το βράδυ των εκλογών, το 2,6, ήταν κάτι το οποίο. Δηλαδή, σόκαρε. Μα σόκαρε, φυσικά. Διότι ήμασταν με μια σιγουριά ότι δεν ετίθεται το ζήτημα. Ούτε εσείς οι δημοσιογράφοι δεν μας ρωτήσατε ποτέ, θα μπείτε, δεν θα μπείτε στη Βουλή. Ήταν τόσο δεδομένο. Και ξαφνικά. Αλλά αφήστε, αυτό είναι η μικρή έκπληξη. Τις 20 μονάδες τις είδε κανείς? Και αν τις είδε, επειδή ακούω τώρα κάποιους δημοσκόπους που λέει ότι δεχόμασταν bullying από τον ΣΥΡΙΖΑ για να μην κατεβάσουμε τα. Δηλαδή, τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί. Εγώ τουλάχιστον για τη δουλειά μου δεν θα δεχόμουν να πω ότι δέχομαι από κάποιον bullying και δεν έγραψα στο ρεπορτάζ μου κάτι που είχα βρει και το έκρυψα. Εγώ θα το θεωρούσα, πώς να σας το πω, δεν θέλω να λέω βαριές εκφράσεις, αλλά θα το θεωρούσα λίγο ντροπή για τη δουλειά μου. Να λέω ότι κάποιος με πίεζε και δεν έλεγα αυτά που έβλεπα στο ρεπορτάζ μου, όπως λένε σήμερα οι δημοσκόποι. Άρα λοιπόν, στο θέμα των δημοσκοπήσεων, οι οποίες γίνονται. Γενικότερα στον πολιτικό σας το λόγο, και δεν αναφέρομαι μόνο σε σένα, ναι, ή δεν αναφέρομαι μόνο στην κυρία Μιλάκη, η οποία είναι στη συζήτηση. Αλλά στον πολιτικό λόγο, κανενός, τουλάχιστον με όσους έχουν φιλοξενηθεί μέχρι στιγμής στο στούντιο του 984, είτε και τηλεφωνικά, δεν έχει τεθεί αυτό το θέμα και να πει κάποιος, μα ξέρετε, η τάδε δημοσκόπηση μας δίνει αυτό ή οτιδήποτε. Αφέθηκε και πέρασε. Και... Ναι, γιατί έχει απαξιωθεί ο κλάδος των δημοσκοπήσεων. Θα πρέπει να το δει πάρα πολύ σοβαρά. Οι δημοσκοπήσεις, και αυτό το μήνυμα το έχει πάρει και ο πολίτης. Η δημοσκόπηση δεν γίνεται για να καταγράψει την φωτογραφία της στιγμής, όπως λέμε συνήθως. Η δημοσκόπηση γίνεται ανάλογα με τον πελάτη για να κατευθύνει τη φωτογραφία που θα πάρει σαν εικόνα ο πολίτης, ώστε να του δημιουργηθεί μια εντύπωση για να πάει στις κάλπες. Εσείς τι πιστεύετε, κυρία Μιλάκη? Εγώ πάλι πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει τις δημοσκοπήσεις να πέφτουν έξω σε μείζονες εκλογικές αναμετρήσεις, ακόμα και στο εξωτερικό. Και θα σας πω ότι χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η αποτυχία στις εκτιμήσεις στο δημοψήφισμα για το Brexit. Το είδαμε και στη χώρα μας για την εκτίμηση του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος το 2015. Το βλέπουμε και τώρα. Πέρα τώρα από τα γενικά ζητήματα που έχουμε με τις δημοσκοπήσεις, γιατί τέτοια θέματα. Εννοείται ότι υπάρχουν και δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου οι δημοσκοπήσεις μπορούν να πέσουν έξω για οποιουσδήποτε λόγους που δεν έχουν να κάνουν μόνο με την πολιτική. Όμως εκείνο που θα πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχει μια ροή πολιτικού χρήματος προς αυτές τις εταιρείες, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος Διονέλης, και μια διαχρονική κατάσταση η οποία συντηρείται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κόμματα και από τις εταιρείες. Και αυτό θεωρώ ότι ίσως είναι ώρα να το ξανασκεφτούμε, αν θα πρέπει να γίνεται σε αυτόν τον βαθμό και αν θα πρέπει να αρχίσει να κλείψει, να είναι πιο παρουσιασμένο στις μέρες μας. Δεν ξέρω πόσο πολύ ενδιαφέρει τον πολίτη τι έδειξε η δημοσκόπηση και πόσο πολύ την επηρεάζει. Η αξιοπιστία των παραδοσιακών εταιριών δημοσκοπήσεων δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγμα από την αποτυχία του σε αυτή την περίπτωση και ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε αν αξίζει τον κόπο να δίνουμε τόσο μεγάλη βάση στα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων. Λοιπόν, εγώ λέω σήμερα ότι ό,τι ακούσαμε το ακούσαμε όλη την προεκλογική περίοδο, ό,τι ακούσουμε από εδώ και κάτω τελειώνει σήμερα. Σε αυτούς τους τελευταίους λόγους, αυτές τις τελευταίες κουβέντες σας, κυρία Μιλάκη, δύο κουβέντες από εσάς, δύο κουβέντες από τον κύριο Διονέλη, αυτό που θέλετε να πείτε στον κόσμο που σας ακούει, ο καθένας από τη δική του την πλευρά, το δικό του το μετερίζει, για να μπορέσω και εγώ να σας αποχαιρετήσω.
Να ξεκινήσω εγώ. Ναι, ναι, βεβαιότατα, κυρία Μιλάκη. Λοιπόν, νομίζω ότι πλησιάζουμε στο τέλος μιας μακράς προεκλογικής περίοδου. Δεν ήταν κακός ο πολιτικός διάλογος. Θεωρώ ότι μας έδωσε και βοήθησε όλα τα κόμματα να αυτοπροσδιοριστούν, να θέσουν ξανά καινούργιες βάσεις. Αλλά εμείς, σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία και σε ό,τι αφορά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στις 26 του μήνα, σηκώνουμε τα μανίκια, δουλεύουμε για να έχουμε τη ζωή μας όπως τη θέλουμε, για να δούμε πράγματα τα οποία είναι στο πρόγραμμά μας να υλοποιούνται άμεσα, με τόλμη, με σταθερότητα και θέτοντας πολύ συγκεκριμένους στόχους, να δούμε την Ελλάδα να αλλάζει τα χρόνια που έρχονται για μας και για τα παιδιά μας. Κύριε Διονέλη. Εγώ θα πω ότι με το σκηνικό όπως διαμορφώνεται είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει μια σοβαρή, σταθερή, μαχητική, αριστερή αντιπολίτευση στο πολιτικό σκηνικό. Και νομίζω ότι οι άνθρωποι του Μέρα 25, όπως είναι ο Κρήτονας Αρσένης, ο Κλεώνας Γρηγοριάδης, η Σοφία Σακοράφα, η Μαρία Παντζίδη, ο Γιώργος Λογιάδης εδώ που έκανε δουλειά και την τιμώ και τη σέβομαι τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που σήμερα είναι πιο κάτω από μένα στο ψηφοδέλτιο. Ο Γιάννης Βαρουφάκης φυσικά, αλλά και ο Δημήτρης Ζερβουδάκης, ο Δημήτρης Στρατούλης, η Μαριάννα Τσίχλη. Άνθρωποι που έχουν δείξει την εμπλοκή τους με τα κινήματα και την υπεράσπιση ανθρώπων, τόπων σε αυτήν εδώ τη χώρα. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο εχέγγυο για να είναι σίγουρος ο ακροατής που μας ακούει ότι θα είναι κάποιος εκεί δίπλα του, γιατί έρχονται αρκετά δύσκολα πράγματα μπροστά μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι το διακύβευμα των εκλογών. Δεν ψηφίζουμε μόνο κυβέρνηση. Είπα και πριν, θεωρώ ότι αυτό έχει τελειώσει στην ουσία. Στις εκλογές ψηφίζεις και αντιπολίτευση. Ιερός, θεσμικός ρόλος που πρέπει να είναι δυνατή για να ελέγχει την οποιαδήποτε εξουσία. Κυρία Μιλάκη, κύριε Διονέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε. Καλή καλημέρα μου και στην κυρία Μιλάκη. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλημέρα και καλή ψήφο σε όλους. Ευχαριστούμε.